Στο σημερινό βίντεο θα δούμε πράγματα τα οποία μπορείς να κάνεις με το screenshot. Ναι, ξέρω, θα μου πεις, Γιώργο, αυτό είναι πάρα πολύ παλιό βίντεο και σιγά. Ναι, αλλά τα ξέρεις όλα όσα μπορείς να κάνεις με το screenshot. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν και άλλα είδους τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Γιατί οι περισσότεροι που είστε εδώ δεν έχετε καν εγγραφεί σε αυτό το κανάλι και πραγματικά βοηθάει πολύ. Τώρα, όλα τα link θα τα βρεις κάτω στην περιγραφή και θα πας να ακολουθήσεις Instagram και dimigeo.gr φυσικά για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Πάμε να δούμε λοιπόν πράγματα τα οποία μπορείς να κάνεις με το screenshot. Θα μου πεις, ρε Γιώργο, αυτό το βίντεο δεν είναι λίγο. Όχι, δεν είναι λίγο. Είναι ίσα ίσα βίντεο το οποίο πρέπει να υπάρχει στο κανάλι και είναι πάρα πολύ χρηστικό, γιατί πίστεψέ με, δεν τα ξέρεις όλα. Πριν όμως αρχίσουμε αυτό το βίντεο, θέλω να μου πεις κάτω στα σχόλια, να τα δεις όλο το βίντεο και να μου πεις κάτω στα σχόλια αν τα ήξερες όλα. Θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζω κι εγώ για να ξέρω αν έχουμε εδώ πέρα στο κανάλι Genius ή αν δεν έχουμε Genius. Ή αν είσαι Genius, ίσως να μην είχες διαβάσει τόσο καλά τα μαθήματά σου. Οπότε έρχομαι εγώ να σου δώσω το λυσάρι. Πήγαινε λοιπόν κάτω στα σχόλια και γράψε μου αν τα ήξερες όλα. Και αν δεν τα ήξερες όλα, ποιο δεν ήξερες. Ας αρχίσουμε πρώτα με τους τρεις τρόπους τους οποίους μπορείς να κάνεις screenshot. Πρώτος τρόπος για να κάνεις screenshot είναι πατώντας το κουμπί της έντασης, αλλά και το κουμπί που ανοίγει το iPhone. Οπότε πατώντας, προσέξτε, όχι το κουμπί το κάτω, το πάνω. Οπότε πατώντας το πάνω της έντασης και το πλευρικό κουμπί που ανοίγει το iPhone, κάνουμε screenshot. Δεύτερος τρόπος για να κάνεις screenshot είναι να πας στις ρυθμίσεις, να πας στην προσβασιμότητα, θα κατεβείς κάτω στο σημείο που σου λέει άγγιγμα και θα σου λέει προς τα κάτω στο τέλος, δηλαδή πίσω άγγιγμα. Μόλις το πατήσεις το πίσω άγγιγμα, θα σου γράφει διπλό tap ή τριπλό tap. Στο διπλό tap, αν πατήσεις, μπορείς να προσθέσεις ό,τι εσύ θέλεις. Εμείς προσθέτουμε screenshot, στιγμιότυπο αλλιώς. Και αν το γυρίσεις στο κινητό σου ανάποδα ή αν το κρατήσεις έτσι και κάνεις double tap, το κινητό σου βγάζει screenshot. Τρίτος τρόπος για να βγάλεις screenshot, πηγαίνουμε πάλι στην προσβασιμότητα. Κατεβαίνουμε κάτω εκεί που λέει άγγιγμα. Πηγαίνουμε τρέμα πάνω που λέει Assistive Touch, το ενεργοποιούμε και στο Assistive Touch μας βγάζει αυτήν εδώ πέρα την, αυτό το κουμπί το κεντρικό του iPhone που είχαν παλιά τα iPhone. Μόνο με ένα άγγιγμα άνοιγμα μενού, διπλό άγγιγμα στιγμιότυπο. Μπορείς να επιλέξεις πάλι ό,τι θέλεις να κάνει, οπότε τώρα μου κάνεις double tap το κουμπάκι, βγάζει screenshot. Τώρα, εφόσον είδαμε τους τρεις εναλλακτικούς τρόπους να κάνεις screenshot με το κινητό σου, πάμε να το σβήσουμε αυτό γιατί δεν με βολεύει εμένα. Εφόσον είδαμε τους τρεις βασικούς τρόπους να κάνεις screenshot, τώρα θα σας δείξω κάτι ακόμα. Αν κάνεις πάλι screenshot με το κινητό σου, μπορείς να κάνεις και άλλες ρυθμίσεις. Καταρχάς, μπορείς να τραβήξεις πολλαπλά screenshot και μαζεύονται εδώ πέρα κάτω. Τι εννοώ? 1, 2, 3, 4, όσα θέλεις. Αν τα πατήσεις τώρα, μπορείς από εδώ πέρα κάτω να τα αλλάξεις. Να πάρεις αυτό που σου αρέσει περισσότερο, δηλαδή αν βλέπεις ένα βίντεο και δεν προλαβαίνεις, πατάς πολλαπλά screenshot, οπότε μένουν όλα εδώ πέρα. Αν δεν σ' αρέσει κάποιο, το σβήνεις. Πατάς διαγραφή και πας στο επόμενο. Αν δεν σ' αρέσει το άλλο, το σβήνεις. Όποιο δεν σ' αρέσει, με το κουβαδάκι πάνω το σβήνεις. Τόσο απλό. Μπορώ επίσης να περικόψω το σημείο που θέλω, δηλαδή να κόψω αυτό το σημείο παράδειγμα. Ωραία. Να πάω δίπλα, να κόψω άλλο σημείο. Έτσι. Μπορώ επίσης, αν δεν μου αρέσει, να το αλλάξω, να το μεγαλώσω και να επιστρέψω πίσω στην αρχική. Μπορώ επίσης να πατήσω τα βελάκια που είναι πάνω, οπότε από εδώ πέρα να μου πάει μπρος ή πίσω, ανάλογα με τις λειτουργίες. Τώρα, μπορείς επίσης από εδώ πέρα πάνω να χρησιμοποιήσεις το μολύβι. Τώρα εγώ δεν το έχω το μολύβι, οπότε μπορώ να τα αλλάζω από εδώ πέρα. Ή μπορώ να το πατήσω το μολύβι και μόλις πατήσω το μολύβι εδώ πέρα πάνω, μου βγαίνουν λειτουργίες εδώ πέρα κάτω. Αν σε περίπτωση έχω ζωγραφίσει κατά λάθος, όπως τώρα, μπορώ να πάρω τη σβήστρα και να σβήσω τα σημεία που έχω ζωγραφίσει. Κάπως έτσι.
Τώρα, μπορούμε επίσης, παίρνοντας το μολύβι, να σχεδιάζουμε πάνω και θα σας δείξω τι εννοώ. Πέραν ότι μπορείς να σχεδιάσεις κύκλους, να ζωγραφίσεις, να σημειώσεις, μπορείς να κάνεις και το εξής. Κάνοντας κύκλο και κρατώντας πατημένο, σου δημιουργεί τον τέλειο κύκλο. Κάνοντας τετράγωνο και κρατώντας πατημένο, σου δημιουργεί το τέλειο τετράγωνο ή ορθογώνιο. Κάνοντας βελάκι και κρατώντας σου κάνει το τέλειο βελάκι. Οπότε μπορείς ουσιαστικά, ανάλογα πώς σε βολεύει εσένα, να μπορείς να κάνεις και την αντίστοιχη λειτουργία πάνω στο screenshot. Τώρα, υπάρχουν και άλλα πραγματάκια τα οποία πρέπει να δούμε για το screenshot. Κρατώντας εδώ πέρα κάτω το συν, μπορείς να εστιάσεις σε κάποια πράγματα. Από εδώ πέρα κάτω μπορείς να βάλεις περίγραμμα, να το κάνω άσπρο, θα το κάνω μπλε για να το βλέπετε, το κάνω κίτρινο. Μπορείς εδώ πέρα κάτω να αλλάξεις το περίγραμμα αν θέλεις ή αν δεν θέλεις. Από εδώ πέρα μπορείς να μεγαλώσεις τον κύκλο και από εδώ πέρα μπορείς να μεγαλώσεις το μέσα του κύκλου. Έχει δύο κυκλάκια, ένα και ένα δύο κάτω. Οπότε πηγαίνοντας στις φωτογραφίες και σημειώνοντας εδώ, μπορείς μετά να πατήσεις πάλι το συν, να πας εκεί που λέει διαφάνεια και στη διαφάνεια να τη μεγαλώσεις και να κρατήσεις μόνο το σημείο το οποίο θέλεις να επισημάνεις. Τις φωτογραφίες, καλή ώρα. Ή μπορείς να μικρύνεις, να μικρύνεις και το κυκλάκι και να συστιάσεις εδώ. Στο ρολόι παράδειγμα. Κλείνεις τη διαφάνεια. Ένα ακόμα κολπάκι το που πρέπει να κάνουμε στο screenshot είναι να πατήσουμε συν και να βάλουμε ηλεκτρονική υπογραφή. Αν σε περίπτωση έχετε κάποιο έγγραφο το οποίο θέλετε να υπογράψετε, πατάτε πολύ απλά υπογραφή. Έχει εδώ πέρα κάποιες υπογραφές που έχετε φτιάξει ή μπορείτε να πατήσετε προσθήκη ή αφαίρεση υπογραφής. Παίρνετε την υπογραφή σας και να τη βάλετε σε οποιοδήποτε σημείο θέλετε. Ένα ακόμα που μπορείς να κάνεις με το screenshot είναι να επιλέξεις το κουτάκι, να πατήσεις το κουτάκι που θέλεις και να μπορέσεις ουσιαστικά να πας να το βάλεις σε ένα σημείο στη φωτογραφία το οποίο θέλεις να κρύψεις. Ή μπορείς να φτιάξεις και δεύτερο κουτάκι, ή μπορείς να φτιάξεις και κυκλάκι, ή μπορείς να φτιάξεις και συννεφάκι. Το οποίο συννεφάκι μπορείς επίσης να το πατήσεις, να πατήσεις εδώ και να το βάλεις περίγραμμα, να το κάνεις πιο χοντρό το περίγραμμα, να το γεμίσεις μέσα, να το αλλάξεις χρώμα, πώς θα κάνεις ό,τι θες. Μπορείς επίσης από εδώ πέρα να σχηματίσεις και βελάκι, το οποίο βελάκι δεν είναι σαν αυτό που σχηματίζεις με το μολυβάκι, δηλαδή αυτό που πατήσαμε πριν που κάνεις έτσι και σχηματίζεται. Είναι διαφορετικό το βελάκι, είναι πιο βελάκι. Μπορείς επίσης να προσθέσεις περιγραφή, δηλαδή μπορείς να πατήσεις ότι κείμενο θέλεις, αυτό είναι screenshot. Πατήσεις τέλος. Και η περιγραφή έχει σημειωθεί, οπότε τώρα αν θα λάβει ο άλλος μήνυμα θα του λέω ότι η περιγραφή είναι screenshot. Μπορείς επίσης να πατήσεις κείμενο και να προσθέσεις κείμενο μέσα στο screenshot. Αν πατήσεις δηλαδή εδώ πέρα, μπορείς να γράψεις «Γεια σας», μπορείς να αλλάξεις χρώμα ή να το μετακινήσεις οπουδήποτε θέλεις στη φωτογραφία και να το μεγαλώσεις. Από εδώ μπορείς να αλλάξεις και γραμματοσειρά, από εδώ μπορείς να μεγαλώσεις το κείμενο. Εδώ έχει κάποιες έξτρα γραμματοσειρές, μπορείς να το κάνεις στήχηση πλήρη στο κέντρο ή οπουδήποτε θέλεις και να το μετακινήσεις στο σημείο το οποίο θέλεις. Ένα ακόμα πράγμα που μπορείς να κάνεις με το screenshot είναι ότι μπορείς, αν ανοίξεις μία σελίδα, dimigeo.gr, έχουμε τη σελίδα και εδώ πέρα η αρχική της σελίδας μας είναι αρκετά μεγάλη. Ναι, αλλά εμείς θέλουμε ουσιαστικά να κάνουμε screenshot όλη τη σελίδα. Οπότε αν πατήσεις πάλι το πάνω το κουμπί και το κουμπί της έντασης, κλικ, και πατήσεις το screenshot, βλέπετε ότι πάνω σας βγάζει πλήρη σελίδα. Αν πατήσεις το πλήρη σελίδα, σου βγάζει όλη τη σελίδα σε screenshot, το οποίο μπορείς να κρατήσεις συγκεκριμένα σημεία ή μπορείς να την κρατήσεις όλη. Οπότε εσύ, αν πατήσεις περικοπή, σου περικόβει οποιοδήποτε σημείο θέλεις στη φωτογραφία, οπότε μπορείς να πάρεις αυτό και αυτό, ή μπορείς να το κρατήσεις ολόκληρο και να πατήσεις τέλος. Αν πατήσεις τέλος, σου λέει αποθήκευση φωτογραφίες ή αποθήκευση ως PDF στα αρχεία. Αν πατήσω αποθήκευση στα αρχεία ως PDF, μου βγάζει εδώ πέρα να το κάνω στις λήψεις. Εγώ θα πατήσω αποθήκευση γιατί εκεί το θέλω. Και τώρα, άμα πάω και ανοίξω τα αρχεία, βλέπετε ότι το screenshot όλο που έχω τραβήξει είναι σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, όλο το screenshot μπορώ να το στείλω. That's it. Μιας και που φτάσαμε μέχρι εδώ και αυτές και μέχρι το τέλος του βίντεο, θα σου δείξω κάτι ακόμα το οποίο ίσως και να μην ξέρεις. Αν σε περίπτωση ανοίξεις και τραβήξεις screen recorder την οθόνη, περιμένουμε να ανοίξει, μόλις ανοίξει το screen recorder, μπορείς να πατήσεις stop, αυτό γίνεται σε όλα τα βίντεο,
Πατάς εδώ πέρα να δεις που αποθηκεύτηκε και μπορείς να κάνεις αλλαγές. Στις αλλαγές που μπορείς να κάνεις, μπορείς να μετακινήσεις τον κέρσορα στο σημείο που θέλεις από εδώ πέρα, δηλαδή να αποκόψεις το βίντεο σε κάποιο σημείο από την αρχή ή από το τέλος. Αλλά μπορείς να κάνεις και περικοπή. Δηλαδή μπορείς να περικόψεις κάποιο σημείο του βίντεο και να μπορέσει να παίζει play μόνο αυτό το σημείο. Δείτε. Οπότε μόλις κάνεις την περικοπή πατάς τέλος και το βίντεο παίζει κανονικά, αλλά παίζει περικομμένο. Οπότε πλέον βλέπεις ότι σου έχει περικόψει το σημείο του βίντεο που θέλεις και μπορείς πλέον να παίξεις το σημείο που θέλεις χωρίς να έχει πάνω ή κάτω πράγματα τα οποία ίσως και να μην ήθελες. Αυτό γίνεται φυσικά σε όλα τα βίντεο που μπορείς να τραβήξεις με το κινητό σου. That's it. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Πείτε μου κάτω στα σχόλια, όπως είπαμε, αν τα ήξερες όλα. Εφόσον έφτασες μέχρι εδώ, πλέον τώρα μπορείς να τα ξέρεις όλα όσα μπορείς να κάνεις με το screenshot. Αν σου αρέσουν και άλλα τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από τα επόμενα βίντεο. Καθώς οι περισσότεροι που είστε εδώ δεν έχετε κάνει εγγραφή και πραγματικά βοηθάει πολύ. Όλα τα link θα τα βρεις κάτω στην περιγραφή. Ακολουθείς dimigeo.gr, Instagram, TikTok για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Και μέχρι το επόμενο βίντεο. Να είστε όλοι καλά.